στην ελπίδα και στη χαρά, στο χορό και στη μουσική, στη φυσαρμόνικα και στο τάγκο, στους αριθμούς και στα φωνήματα, στη γυναίκα και στη γέννα, στη θάλασσα και στον καπετάνιο, στην παράδοση και στο νησί. Τι είναι ο βυθός της Έλλης? Είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, η δημιουργικότητα, η ματιά, ο έρωτας, το φλερτάρισμα, το χάδι, η αγάπη, η αρρώστια, η νοσταλγία, οι εικόνες, η ψυχή, το μυαλό, το ταξίδι, η έρευνα, το πάθος, το συναξάρι του πόμου, το ξοπλίσι των αναμνήσεων. Είναι η πίστη της ψυχής, η οροσειρά των κυμάτων των πέντε θαλασσών, η πηξίδα των αναζητήσεων, το δέλτα των ονείρων του βυθού. Δεν ξέρω αν η ζωή ακουμπά στο θάνατο ή αν ο θάνατος εμπεριέχει ζωή. Αν στις τελευταίες στιγμές γίνεσαι περισσότερο προφητικός ή ενορατικός. Αν ο πόνος γεννά την ελπίδα και η ελπίδα γίνεται ζωοδότης αναλαμπών. Αν όπως λέει το Ελάκι, ο θάνατος νικά ή η ζωή κερδίζει. Εκείνο που ξέρω καλά είναι, αν το χάδι μελώσει και γίνει φιλί και το φιλί αγάπη, τότε το χαμόγελο των ανθρώπων θα περισσεύει στις καθημερινές μας αναζητήσεις. Είναι η ζωή και ο θάνατος, ο αγώνας της επιβίωσης και το σιρκουί της αποστροφής, η μελωδία του νανορίσματος και η παιδική αθωότητα, η ορίμανση και η διεκδίκηση το δικαίωμα της μόρφωσης και η έρευνα, η μόνιση του περιβάλλοντος και η ανθρωπογνωσία, η αριθμητική και η γλώσσα, το ταξίδι του ονείρου και η πραγματικότητα, οι μολυβιστές και η λογοτεχνία, η φιλοσοφία και το βάθμα της ψυχής, το αλμυρίσιο μέλι και το αρχιπέλαγος, τα στενά του Μαγκελάνου και η ναυσιπλοεία, τα παιδιά των νησιών και η μεγαλοπόλης, η δειλία και το τρεχαλιτό, ο αστερίας και το φύκι, ο καλπασμός της καθημερινότητας και η κλοπή των χρωμάτων, η φιλία και το μυστικό, ο μπάλος και οι αισθήσεις, η ανεμόνη και η γυναικεία διαιώνιση, η παιδικότητα και η τετραχρωμία του βιοβασιλέματος, η απογοήτευση και η αναμονή, η οργή και ο χρόνος του κιλά, η αυτογνωσία και η αναμονή στα βλέφαρα της άλλης μέρας που ξημερώνει. Αυτό είναι ο βυθός της Έλλης, σας το περιέγραψα σημειολογικά. Σας ευχαριστώ όλους που... Όπως ευχαριστούμε και όλοι σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σε αυτό το χώρο, σε αυτήν την εκδήλωση. Ευχόμαστε τις υπόλοιπες εκδηλώσεις μας να σας έχουμε αρρωγούς. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να τοποθετηθεί σιγά. Πάντως, εντός του βιβλίου, στις τελευταίες σελίδες, όταν ο συγγραφέας αναρωτιέται τι είναι το τέλος, τι είναι, ρωτάει. Αλλά ας την πούμε ρητορική την ερώτηση. Μήπως είναι η αρχή του επομένου βιβλίου. Αυτά είναι. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια ερώτηση. Μια-δυο ερώτηση. Το όνομά μου είναι Μάκης Αντιγόπουλος. Είμαι κόρος εκ πατρών. Μάκη, μπορεί να το ακούμε, λοιπόν, και το ιδιαίτερο με εμένα απόψε είναι ότι είμαι Έλληνας της Διασποράς. Τα τελευταία 50 χρόνια ζω στο Καναδά. Να γράφει και η κάμερα, να γράφει και η κάμερα. Λοιπόν, ζω κάτι απόψε που με δίνει ελπίδα. Πρώτα απ' όλα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω τον συγγραφέα, ένα νέο άνθρωπο,
και νομίζω δεν σταματήσει τα τρία στην βιβλία. Θα έχουν πάρα πολλά βιβλία που θα κολλήσουν. Θα τα περιμένουμε χαρά. Δεν σε έχω διαβάσει ακόμα, αλλά θα σε διαβάσω στα δρόμου. Και ήθελα να πω το εξής, ότι στον Καναδά που είμαστε τόσο μακριά, βιώνουμε αυτό που περνάει σήμερα η Ελλάδα. Και αυτό που γίνεται απόψε εδώ είναι ένας τρόπος αντίστασης σε αυτό που περνάει σήμερα η Ελλάδα. Και αυτό έπρεπε να μου δώσει ελπίδα. Και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες αιστείες αντίστασης σε αυτή τη Ελλάδα που κυριαρχεί στην αγαπημένη μας πατρίδα την Ελλάδα, που σε εμάς τους Έλληνες της Διασποράς κρύβει περισσότερο. Δεν είμαστε άλλη ράτσα, οι ίδιοι είμαστε. Αλλά το ότι είμαστε μακριά της, μας κάνει να την πονάμε περισσότερο. Θα ήθελα να συνεχίζετε αυτή την ωραία προσπάθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που κοιμάται η προσπάθεια αυτή με την παρουσία της Δημοτικής Αρχής και άλλων παραγόντων του νησιού, αλλά και ήδη παίρνουν τη δική τους τιμή με τη δική τους παρουσία εδώ. Τίποτα περισσότερο, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Συνεχίζετε την ωραία δουλειά, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο πάνω.